Καλημερίζω τον Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη. Σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη έχει τον τίτλο «Αγρότες Ιεράπετρας πήγαν, τα είπαν και γύρισαν δίχως κέρδη». Το ζητούμενο βέβαια δεν ήταν να πάτε και να τα πείτε, αλλά να φύγετε και να έχετε κάποια δεδομένα στα χέρια σας αναφορικά με τα πολλά τα οποία αντιμετωπίζετε ως πρωτογενής τομέας, κύριε Βιαννιτάκη, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Καλημέρα για το Λιεράκι, να είστε καλά. Ναι, όντως ήταν μια συνάντηση. Τώρα το γεγονός το ότι πρέπει να εμφανίζεται σαν είδηση ότι συναντηθήκαμε με τον Υπουργό, αυτό καταλαβαίνετε δεν μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Η είδηση θα πρέπει να είναι όταν θα έχουμε, θα έχουμε λύσεις στα προβλήματα που έχουμε θέσει κατά καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα τελευταία 5 χρόνια έχει αλλάξει 5 υπουργούς και αυτό είναι κάτι που δεν μας τιμάει καθόλου ως χώρα. Μα πώς κύριε Βιαννιτάκη να μην είναι είδηση το ότι συναντηθήκατε, διότι τουλάχιστον για τους κοινοβουλευτικούς σας εκπροσώπους το γεγονός ότι μετά από εκείνη τη δρυμία επιστολή που είχατε στείλει, αυτά τα οποία είχατε πει ότι φτάσατε μέχρι τον προθάλαμο του γραφείου του, αλλά έφυγε από άλλη πόρτα ο κύριος Τσιάρας, αυτή τη φορά σας είδε, κάθισε μαζί σας στο ίδιο τραπέζι, άρα είναι είδηση, άρα έγινε το πρώτο βήμα. Ακριβώς. Που την ίδια στιγμή θα έπρεπε να συζητάμε για άλλα θέματα τώρα. Δυστυχώς τα πολιτικά τερτύπια που υπάρχουν σε διάφορα υπουργεία μας καθυλώνουν ουσιαστικά στο να θεωρούμε ένα σπουδαίο γεγονός τη συνάντηση και όχι τη λύση των προβλημάτων. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι δεν πάμε καλά σε κοινωνία μπροστά όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε την υποχρέωση να κάνουμε, ανεξάρτητα ότι όλο αυτό έγινε μετά τον τόρο, όπως είπατε πριν, έγινε τόρο, μας δέχτηκε ο Υπουργός. Δεν είχε κάτι συγκεκριμένο δυστυχώς να μας πει. Υπάρχουν όλα τα θέματα στο τραπέζι, υπάρχουν σε εξέλιξη, υπάρχουν συζητήσεις, διαβουλεύσεις. Είναι ο ΕΛΓΑ, το οποίο είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και το οποίο αναγνωρίζει ο ίδιος ότι η Κρήτη γενικότερα είναι ο μεγάλος χαμένος όλης της της ιστορίας του ΕΛΓΑ, γιατί ιστορικά η Κρήτη είναι χαμένη από τον ΕΛΓΑ, άλλες περιοχές είναι μόνο κερδισμένες, η Κρήτη είναι μόνο χαμένη. Έγινε αναφορά σε θέματα της ενιαίας διαχείρισης του νερού και όπως αναγνώρισε και ο ίδιος, η Κρήτη ναι μεν μπορεί να έχει μία επάρκεια αυτή τη στιγμή, αλλά σαν νοοτροπία διαχείριση του νερού από τους αγρότες είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από άλλες περιοχές. Μην ξεχνάμε ότι αλλού απλά ανοίγουν μία βρύση και αφήνουν το νερό απλά να κυλάει σε ένα κανάλι. Εμείς εδώ έχουμε και μετρήσιμα νούμερα, τα έχουμε τα πάντα. Τώρα, σίγουρα σαν υπουργός. Όχι, μισό λεπτό. Ναι. Μην φύγετε από το θέμα της διαχείρισης του νερού. Ναι. Γιατί και εκεί είχατε βάλει τη φωνή και λέγατε ότι εμείς από τη δική μας την πλευρά διαφωνούμε με την διαχείριση του νερού από μία εταιρεία σε όλη την Κρήτη κλπ. Υπάρχει και η τεχνογνωσία, υπάρχει και ο κόσμος, υπάρχει και η βούληση, αλλιώς να διαχειρίζετε το νερό. Πάνω σε αυτό, κύριο Τσιάρας, που εσείς κατηγορούσατε και λέγατε ήρθε για μία και μόνο επίσκεψη στην Κρήτη για να πάει στις Αρχάνες, να μας πει ότι ξέρετε μια εταιρεία θα αναλάβει την ενιαία διαχείριση του νερού στο νησί. Δεν απάντησε, δεν είπε τίποτα και δεν του είπατε τίποτα? Ασφαλώς αυτό που τονίσαμε είναι ότι δεν είναι δυνατόν σε μια Κρήτη, σε μια περιοχή με πάνω από 600.000 κατοίκους, με 2 πανεπιστήμια, με ένα πολυτεχνείο, με ένα ΙΤΕ, με τόσο υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκό προσωπικό, με τόση τεχνογνωσία και τόσες καινοτομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, εσείς αυτή τη στιγμή να επικαλείστε ότι τη λύση θα μας τη δώσει μια Ολλανδική εταιρεία. Αυτό ήταν μεγάλο σφάλμα και πρέπει να το αναγνωρίσετε. Ναι, μα είμαστε στο επίπεδο της μελέτης. Ακόμα και αυτό θα έπρεπε να το αναλάβει. Τσάμπα λεφτά, ακριβώς, που τα δίνουμε αλλού. Ακόμα και αυτό, όσο και να κοστίσει,
γιατί η μελέτη είναι μία μελέτη και όσο καλύτερα είναι στημένη, τόσο καλύτερα αποτέλεσμα θα έχει. Όσο για να κοστίσει, πρέπει να είναι υπό τη σκέπη της πολιτείας. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Και επειδή ακριβώς για μας πάει απλά να περάσει σαν σπόρος και σαν νοοτροπία ότι επειδή είμαστε στη μελέτη δεν έχει κλείσει τίποτα, όχι, εμείς από τώρα ξεκαθαρίζουμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ούτε καν το θέμα της μελέτης. Τα οποία τα δεδομένα της μελέτης, να ξέρετε ότι είναι ουσιαστικά μια μεταφορά σε μια άλλη κόλλα με την επωνυμία της Ολλανδικής εταιρείας των δεδομένων που διαθέτει ήδη η Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης. Mm. Δηλαδή είμαστε πραγματικά πολύ μακριά από το στόχο. Ελληνοποιήσεις, τι του είπατε, γιατί σας είπε? Η ελληνοποίηση είναι ένα διαχρονικό θέμα, όπως ήταν αρκετά καλά ενημερωμένος. Επέμενε ότι υπάρχουν αρκετοί ελέγχοι σε αυτό το κομμάτι. Ναι, αλλά εμείς αναφέραμε ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, καμία δημοσιοποίηση. Δεν γνωρίζουμε τι έχετε κάνει, πώς το έχετε κάνει και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ και το ζητάμε. Και θα το ζητάμε. Αν θεωρείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τον όγκο των ελέγχων, είναι δικό θέμα. Εμείς βλέπουμε τα αποτελέσματα στην αγορά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας άγνωστος χ εδώ που δεν έχει λυθεί αυτή η εξίσωση. Γιατί, για να σας πω την αλήθεια, ο καθένας από εμάς, αν θέλει να αγοράσει, από όπου θέλει να αγοράσει, όποια και αν είναι η χώρα της προέλευσης, είναι σαφέστατα στην αγορά που ζούμε την ελεύθερη να το πράξει. Δεν μπορεί κανένας να του πει κάτι, αρκεί να ξέρω ότι αυτό που βλέπω μέσα σε ένα τελάρο, μέσα σε ένα παγκό, έχει πάνω εκείνη την ετικέτα που λέει είναι από την Κρήτη, είναι από την Ελλάδα, είναι από τη Βουλγαρία, είναι από την Τουρκία, είναι από τη Ρουμανία, είναι από τη Μαλαισία, από όπου στην ευχή θέλει να είναι. Ακριβώς. Έτσι αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί όλα τα προϊόντα έχουν την αξία τους. Και όλα τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε μια αγορά. Όμως ξεκάθαρα, να είναι εντελώς ξεκάθαρα. Εντάξει, στο σημείο αυτό καταλαβαίνετε ότι υπήρξαν άλλα θέματα επωνυμίας, της χήμα διακίνησης που υπάρχουν στα αγροτικά προϊόντα γενικότερα. Βλέπε λάδι, βλέπε οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, όλα αυτά όμως τονίσαμε όπως και στον ΕΛΓΑ. Στον ΕΛΓΑ, όπως είπα πριν, θα πρέπει να γίνει ρηξικέλευτες, ας πούμε, διαδικασίες για να αλλάξει πραγματικά. Ναι, η Υπουργή όμως πρέπει, αν δεν ξεκινήσει σήμερα, δεν έχουμε καμία ελπίδα ότι μετά από 3-4-5 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί. Μα τι το πατέ, πρέπει να ξεκινήσουν. Ωραία. Όλα. Και οι ελέγχοι και όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσουν σήμερα. Ωραία. Να αλλάζουν για να έχουμε την ελπίδα. Να μείνουμε λίγο στους ελέγχους, να μείνουμε λίγο στο χήμα, να μείνουμε λίγο στην ποιότητα, να μείνουμε λίγο σε αυτό το οποίο γίνεται στην αγορά, το πανηγύρι. Με αποτέλεσμα να χάνετε εσείς και να κερδίζουν κάποιοι άλλοι που είναι και εκτός του δικού σας του χώρου. Με αυτό το περίφημο Nutri-Score, αλήθεια, τι του είπατε? Δεν είχε, πριν το δημοσιοποιήσουμε, δεν είχε ενημέρωση. Η αλήθεια είναι ότι... Με αδειάζετε. Ολόκληρος υπουργός, ηγεσία υπουργείου, ένα θέμα που το ξέρει... Και η τελευταία πέτρα στην Κρήτη, το Nutri-Score, με όση δουλειά έχει γίνει και η ηγεσία του Υπουργείου δεν ξέρει και δεν είχε ενημέρωση τι έχει γίνει. Αυτό το θέμα ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Και απλά πάλι έντεχνα πιστεύουμε... Και παραπάνω. Ότι, ναι, έντεχνα πιστεύουμε ότι πάει να υποβαθμιστεί μόνο και μόνο για να περάσει κάποια στιγμή ως δεδομένο. Γι' αυτό δεν γνώριζε κάποιες εξελίξεις αυτή τη στιγμή που μπορεί να υπάρχουν. Όμως δεσμεύτηκε ότι... Ήθελε να πει ότι αφήστε μου χρόνο να το δω για να μπορώ να σας απαντήσω. Είναι ακριβώς, μεγάλη πληγή το Nutri-Score. Έχει αναδειχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το γνωρίζει το θέμα πραγματικά κάθε πέτρα στην Κρήτη και έχει αναδειχθεί από την περιφέρεια Κρήτης. Θυμάστε την προηγουμένη την αντιπεριφερειάρχη. Το πήγε μέχρι εκεί που δεν πήγε στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα από πίσω. Φροντίστε να μην το ξεχάσετε, γιατί το λάδι θα πάει σε άλλη κατηγορία, τα κηπευτικά θα πάνε σε άλλη κατηγορία, το μέλι θα πάει σε άλλη κατηγορία και αν δεν κινητοποιηθείτε και τους αφήσετε, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν, δεν είδαν, θα σας λένε συνεχώς, κύριε Βιαννιτάκη.
Ξέρετε, μας κάνει εντύπωση πραγματικά, γιατί έχουμε μηνύματα ότι σε άλλες χώρες χρησιμοποιείται κατά κόρον. Γι' αυτό εκφράζουμε το προβληματισμό μας, ότι γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια να περάσει ως δεδομένο κάποια στιγμή. Μα σας παρακάμπτουν, ναι. Διότι υπάρχουν περιφέρειες και είναι πάρα πολλές οι περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη μέσω του ΑΡΕΠΟ που ευτυχώς κινητοποιούνται, δυστυχώς προσπαθούν να το παρακάμψουν και υπάρχουν και με κοντά 750, εκεί το είχα αφήσει εγώ τουλάχιστον, ομάδες παραγωγών οι οποίες από αυτές τις 33 περιφέρειες προσπαθούν αυτό το θέμα να το διατηρήσουν όσο πιο ψηλά γίνεται, εξαιτίας αυτού που είπατε, ότι κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να σας παρακάμψουν όλους και θα πηγαίνεις να παίρνεις με μια χρωματιστή ετικέτα ένα προϊόν το οποίο θα είναι άλλαντάλλον για αυτό που τρως και βάζεις στο τραπέζι σου. Ακριβώς. Απόλυτα συμφωνούμε. Είπε ότι θα το δει. Είπε ότι θα υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση σε όλους άμεσα. Δεσμεύτηκε ότι αρκετά από τα θέματα θα έχει απαντήσεις όταν θα επισκεφτεί την Κρήτη άμεσα και την περιφέρεια της Ιεράπετρας. Πότε δηλαδή θα το υπολογίζετε αυτό? Ήταν ξεκάθαρο αυτό, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα το έχει πράξει. Και θα το είχε κάνει μέχρι τώρα σίγουρα, απλά οι επίγον καταστάσεις όπως ήταν η Πανό και η Ευλογιά τώρα δυστυχώς δεν του άφησαν το περιθώριο για να ασχοληθεί και με πολλά άλλα ζητήματα τα οποία είχε στο πρόγραμμα. Τώρα εμείς δείχνουμε για άλλη μια φορά ανοχή σε κάποιες καταστάσεις, κάνουμε ότι ναι, θέλουμε, με στόχο ότι θέλουμε να προχωρήσουμε. Δείχνουμε ανοχή, αλλά όμως η ανοχή αυτή έχει συγκεκριμένα όρια. Έχει συγκεκριμένα όρια και γι' αυτό φροντίζουμε κάθε φορά να μην ξεπεραστούν τα όρια. Να μην ξεπεραστούν τα όρια μας, γιατί οι καταστάσεις πλέον δεν είμαστε όπως σε άλλες εποχές που θα μπορούσαμε να αντέξουμε υποχρεώσεις οικονομικές, φορολογικές, κοινωνικές κτλ. Τώρα όλη η κοινωνία έχει μια απίστευτη πίεση, η οποία αυτή η πίεση κάποια στιγμή κανείς δεν ξέρει πού. Ωραία. Θα... Λέτε λοιπόν ότι η ανοχή σας φτάνει μέχρι και την κάθοδό του στην περιοχή της Ιεράπετρας για να δώσει συγκεκριμένες, φαντάζομαι, απαντήσεις και όχι ναι μεν αλλά σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία θέσατε, γιατί αναφέρατε ναι μεν κάποια από αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά για τα οποία εσείς παλεύετε, κύριε Βγενιτά, και όλα αυτά τα χρόνια, ναι. Ακριβώς. Ωραία. Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με την Πανόλη και την Ευλογιά, να σας πω ότι υπάρχει, εσείς ενδεχόμενα να το ξέρετε, αλλά κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, το λέω, ότι υπάρχει και ένα αίτημα το οποίο κατέθεσε η Περιφέρεια Κρήτης για τη λειτουργία των σφαγείων και την άρση απαγόρευσης των μετακινήσεων εγωπροβάτων εσωτερικά στην Κρήτη. Αίτημα το οποίο έφυγε με επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απευθύνεται στον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, στους αρμόδιους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΙΠΑΤ και επικεντρώνονται στην ανάγκη να προστατευθεί η ζωική παραγωγή της χώρας. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, με τη συνεργασία όλων μπορούμε να καταφέρουμε η νόσος της Ευλογιάς των προβάτων να αποτελέσει παρελθόν σε όλη την Ελλάδα. Ως Περιφέρεια Κρήτης, από την πρώτη στιγμή που επιβεβαιώθηκαν κρούσματα Ευλογιάς σε περιφερειακές ενότητες της χώρας, κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην εισέλθει νόσος στο νησί μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης, και αφού έχει λάβει και έχει τηρήσει μεθοδικά όλα τα απαιτούμενα μέτρα και τις προβλέψεις, ζητά από το Υπουργείο να λάβει τα παρακάτω συγκεκριμένα μέτρα. Να συνεχίσει να απαγορεύεται η είσοδος ζώντων εγωπροβάτων προς την Ίσο Κρήτη. Να ανοίξουν τα σφαγεία για εγωπρόβατα αμνοερήφια από την Παρασκευή
1η Νοεμβρίου σε όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού, μετήρηση αυστηρών προδιαγραφών στη λειτουργία των σφαγείων, μετήρηση όλων των κανόνων απολίμανσης των μέσων μεταφοράς, μετήρηση όλων των μέτρων του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα προβλεπόμενα από την κτηνιατρική νομοθεσία έγγραφα και να υπάρξει απελευθέρωση των μετακινήσεων προς τους χειμερινούς θερινούς βοσκότοπους στην περιφέρεια Κρήτης. Δεν ξέρω αν το ξέρατε, αλλά αυτή είναι και η επιστολή που στέλνει η Περιφέρεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριε Βιαννιτάκη. Μάλιστα. Όχι, τη συγκεκριμένη ενημέρωση δεν την ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι επίσης έχουμε και θέματα, αντίστοιχα θέματα και με τη μελισσοκομεία. Υπάρχουν ζητήματα λόγω ανομβρίας, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τη μελισσοκομεία στο νησί μας. Μάλιστα. Είναι αρκετά τα θέματα. Είναι αρκετά τα θέματα τα οποία, ξαναλέω, πρέπει κάποια στιγμή απλά να αρχίσουν να, για να λυθούν πρέπει να ξεκινήσουν να δρομολογούνται. Αυτό είναι που εστιάζουμε εμείς. Σε όλα να υπάρχει μια δρομολόγηση. Και αυτή είναι και η ικανότητα, πρέπει να είναι η ικανότητα του κάθε υπουργού. Να επιλέξει σωστούς συνεργάτες και ο κάθε συνεργάτης να υπομειστεί ένα ζήτημα και να το φτάσει σε ένα σημείο έτοιμο. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί ο υπουργός να τα κάνει όλα. Είναι προφανές. Αλλά όμως πρέπει να είναι και οι συνεργάτες αντίστοιχοι. Εμένα η Μακαρίτη σε γιαγιά μου έλεγε: όποιος δεν θέλει χτύπους δεν πάει στο χαρκιδιό. Αφήστε με ήσυχη λοιπόν, τώρα μην μου λέτε ένας υπουργός δεν τα ξέρει όλα ή οτιδήποτε άλλο. Όποιος δεν θέλει χτύπους δεν πάει στο χαρκιδόγιο. Τελεία και παύλα. Προφανώς. Λοιπόν, περιμένετε εσείς, άντε να δούμε τι απαντήσεις θα πάρετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιαννιτάκη. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.